Έχουμε πάρει από πέρυσι απόφαση. Πέρυσι ξεκίνησαμε την απόφαση για τη δημιουργία του χώρου πάρκινγκ, το κλεισίματος του δρόμου για την καλοκαιρινή περίοδο και η μεταφορά των επισκεπτών. Τώρα θα δημοπρατήσουμε την παροχή υπηρεσιών, δηλαδή να βρεθεί ο ανάδοχος που θα μεταφέρει τους επισκέπτες στα 7,5-7 χιλιόμετρα στον δρόμο. Επίσης, η ζημιά που παθαίνουν τα αμάξια ήταν τεράστια, οπότε θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία δεν επιβαρύνει τους επισκέπτες. Ίσα-ίσα που τα τουριστικά γραφεία όλα έχουν εκδώσει με χαρτιά και αποφάσεις στους επισκέπτες που νοικιάζουν τα αμάξια να μην πηγαίνουν στον Πάλο. Είναι απαγορευμένη η περιοχή ο Πάλος για τα νοικιαστικά αυτοκίνητα. Mm-hmm. Όπως επίσης ότι η Πανελλήνια, η Παγκρίτια Ένωση Τουριστικών Αυτοκινήτων που νοικιάζει, νοικιαστικών συγγνώμη, έχει κάνει μήνυση στο Δήμο Κισάμου και στον Δήμαρχο προσωπικά mm-hmm. για τη φθορά που παθαίνουν τα αμάξια τους και ζητάει και την ποινή και επιπλέον κράτηση. Το Δήμο έχει πάρει αναβολή για το δικαστήριο. Θεωρούμε ότι αυτό είναι άτοπο, αλλά θέλω να σας πω ότι πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Α, έχετε και μήνυση, δηλαδή, να εκκρεμεί για... Ναι, από πέρυσι.